Χωρίς προβλήματα πραγματοποιήθηκε η χθεσινή προπόνηση της ΑΕΚ στο Σεν Γκαλένο, όπου θα πραγματοποιηθεί ο αγώνας του τρίτου προκριματικού νοκάουτ γύρω με την ομώνυμη ομάδα. Ο κόουτς Καρέρα θα παρατάξει την ομάδα του κατά πάσα πιθανότητα με σύστημα 4-3-3, έχοντας τον Ινσού αριστερά, Τσιγκρίσκι και Σβάνο στο κέντρο της άμυνας, ενώ ο Βασιλοντονόπουλος φαίνεται να κερδίζει χώρο έναντι του Παολίνιο και του Μπακάκη. Στο κέντρο των αμυντικών χαφ θα βρίσκεται ο Σιμός και ο Κρίσης, ενώ μπροστά του ήταν ο Μάνταλος. Δεξιά ο Ανσαριφάν, αριστερά ο Λιβάγε και στην κορυφή της επίθεσης ο Λιβέρα. Στον αντίποδα, ο προπονητής της Σεν Γκάλεν αποφάσισε να ρίξει βάρος στον άξονα και να παρατάξει τους Ελβετούς με 4-3-2-1. Δεν συμφωνώ ότι είμαστε φαβοροί. Η Σεν Γκάλεν είναι σοβαρή ομάδα με πολύ καλό επίπεδο που απαιτεί σεβασμό. Θέλει μεγάλη προσοχή γιατί είναι ομάδα σε άνοδο. Η πρόκληση στους ομίλους του Europa είναι πολύ σημαντική για το κλαμπ, όχι ειδικά για μένα, γιατί η ομάδα πρέπει και πάλι να γίνει ορατή στην Ευρώπη. Θα αντιμετωπίσουμε μεγάλες ομάδες και είναι σημαντικό για το πρεστής του κλαμπ. Οι παίκτες μου γνωρίζουν τι θα πρέπει να κάνουν, αλλά εσείς θα πρέπει να περιμένετε μέχρι αύριο. Η εμπειρία μου τώρα μου έχει δείξει ότι κάθε ευρωπαϊκό παιχνίδι είναι δύσκολο. Μπορούν να γίνουν εκπλήξεις. Εμείς θέλουμε να κάνουμε το παιχνίδι μας. Μετά τη Φενέρο, ο Λιβάγια υπέγραψε και τη Transport σύμφωνα με Τούρκους δημοσιογράφους. Όμως, ο πρόεδρος της δεύτερης αρνείται κάθε τέτοιο ενδεχόμενο, λέγοντας πως δεν έχει ιδέα πώς βγήκαν αυτές οι φήμες παρά έξω. Η αντίστοιχη μέτρηση για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ντάνιελ Βέρντε στη Σπέτζια έχει ξεκινήσει. Η ομάδα της Ιταλίας για να αποκτήσει τον Ιταλόν Εξτρέμ θα δώσει αυτή τη στιγμή 500.000 ευρώ και σε περίπτωση που μείνει στη μεγάλη κατηγορία είναι υποχρεωμένη έτσι κι αλλιώς να αγοράσει τον παίχτη. Αν μείνει, θα αναγκαστεί να δώσει στην ΑΕΚ άλλες 700.000 ευρώ. Η ΑΕΚ θα ελαφρυνθεί και από το συμβόλαιο του παίκτη, το οποίο είναι στις 500.000 ευρώ.